Με τη χάρη του Θεού και, του Αγίου Πορφυρίου, αυτά τις συναντήσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τις διδαχές του Αγίου Πορφυρίου για την οικογένεια, για το γάμο, για την ανατροφή των παιδιών. Δεν σας κρύβω ότι έχω λίγο άγχος, καθότι μέχρι τώρα αυτό που άκουγα από τον πατέρα μου, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Γανωτή, ήταν τον ίδιο τον μπαμπά να μιλάει για τον Άγιο Πορφύριο. Έχω λοιπόν εμπειρίες από αυτές τις διηγήσεις. Αλλιώς όμως είναι να μεταφέρεις στον κόσμο τις εμπειρίες ενός άλλου. Και ακριβώς αυτή τη δυσκολία να παρακαλέσουμε τον Άγιο Πορφύριο να την διώξει για να μπορούμε να χαρούμε και μέσα από τα βιβλία του και μέσα από τον ίδιο τον Άγιο Πορφύριο, γιατί είναι ζωντανή η παρουσία του. Είμαστε πολύ τυχεροί που κάνουμε τις παρακλήσεις αυτές στο εκκλησάκι του. Το παρεκκλησάκι αυτό είναι του Αγίου Παϊσίου, Πορφυρίου και Ιακώβου. Είναι αυτοί οι τρεις μεγάλοι νεοφανείς Άγιοι που χάραξαν νέα πορεία στην Ορθοδοξία μας και ελευθέρωσαν τον κόσμο και τον έκαναν να ανασάνει. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος να ανασάνει. Να ανασάνει θεολογικά, ημαντικά, εκκλησιαστικά. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήταν καλό να διαβάσουμε πολύ λίγα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος Πορφύριος, λοιπόν, γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Καριστίας, στην Εύβοια, στις 7 Φεβρουαρίου του 1906. Το όνομά του ήταν Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης. Οι γονείς του, Λεωνίδας και Ελένη, φτωχοί γεωργοί, ο πατέρας έφυγε νωρίς για να δουλέψει στη διόρυγα του Παναμά. Τα λέει μέσα στην Αμερική, εκεί πήγαιναν οι Έλληνες για να δουλέψουν στην διόρυγα του Παναμά, για να μπορέσει να συντηρήσει την πολυμελή οικογένεια. Είχε άλλα 4 αδέρφια. Ήταν 5 τα παιδιά. Ήταν το 4ο στη σειρά ο Άγιος Πορφύριος. Στο σχολείο παρακολούθησε. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Έλα, Ραφαήλ, έλα, Λέντσα. Παρακολούθησε μέχρι την πρώτη δημοτικού. Προσέξτε το. Τελείωσε την πρώτη δημοτικού. 4 χρονών οι γονείς του του δίνανε τα κατσίκια για να τα βόσκει. 4 χρονών. Μπήκε από πολύ νωρίς στη βιοπάλη. Ξεκίνησε να δουλεύει από 6-7 χρονών περίπου. Πρώτα στο Αλιβέρι, μετά στη Χαλκίδα, μετά στον Πειραιά. Σε συγγενείς. Έκανε όλες τις δουλειές. Ό,τι δουλειά μπορείτε να φανταστείτε. Με τα γράμματα της πρώτης δημοτικού, προσέξτε, με αυτά που είχε μάθει, τα λίγα γραμματάκια, συλλάβιζε τη ζωή του Αγίου του Καλυβίτη, του Αγίου του Καλυβίτη. Και τον αγάπησε πάρα πολύ τον Άγιο Ιωάννη. Αλλά προσέξτε πώς διάβαζε. Όποιος είναι δάσκαλος ξέρει πώς συλλαβίζουν τα παιδιά εκεί λίγο μετά το Δεκέμβρη, που αρχίζουν και λένε τις συλλαβούλες με το δαχτυλάκι. Έτσι, αργά-αργά, συλλαβή. Και όμως το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Σκεφτείτε όμως ότι είναι ένα παιδί που μπήκε στη βιοπάλη από 4 χρονών και όχι από 7, γιατί όταν από 4 βόσκεις τα πρόβατα έχεις ευθύνες. Έχεις ευθύνες. Και θυμάμαι τον μπαμπά να λέει ότι ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι σε αυτά τα πρώτα του παιδικά χρόνια, όταν έβοσκε, λέει, τα πρόβατα, έκανε πολλές αμαρτίες. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι έκανε λάθη και στεναχωρούσε τους γονείς. Έκανε λάθη. 4 χρονών είχε την έννοια, την ευθύνη ότι πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του. 4 χρονών. Νηπιαγωγείο. Προνήπιο δηλαδή. Προνήπιο, έτσι. Και γι' αυτό μέσα του ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης γέννησε τον πόθο του να μοιάσει σε αυτόν. Γιατί είχαν κοινή ζωή με τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη. Και έτσι φεύγει για το Άγιο Όρος. Φεύγει κρυφά. Και μάλιστα όταν καταφέρει να μπει με ένα ψέμα. Όχι του ιδίου, αλλά του γέροντος που τον συνόδευε. Είπε ψέματα ότι είναι συγγενής του. Παιδί, ναι, ορφανό. Παιδί της αδερφής στο ορφανό και έτσι ευλόγησε, λέει ο Θεός, το ψεματάκι. Ευλόγησε το ψεματάκι και μπήκε στο Άγιο Όρος. Φεύγει όμως νωρίς, γιατί αρρωσταίνει. Και γυρνάει στην Εύβοια. Και όταν γυρνάει στην Εύβοια, δεν το λένε τα βιβλία μέσα. Εγώ θυμάμαι τον παπά να το λέει, ότι η μητέρα του αναχωρέθηκε που τον είδε έτσι. Με μακριά μαλλιά, απεριποίητο, άσχημα ντυμένο.
κρατούσε και τη μνήμη ότι σηκώθηκε και έφυγε 12 χρονών, γύρισε 19. Σκεφτείτε, αυτά τα 7 χρόνια είναι 7 χρόνια που έμειναν οι γονείς χωρίς ειδοποίηση, χωρίς να ξέρουν. Και δεν ήταν ευπρόσδεκτος. Δεν ήταν ευπρόσδεκτος στο σπίτι του. Δηλαδή αυτό που εμείς νομίζουμε τον Άγιο αυτόν της μεγάλης αγάπης και της μεγάλης αγκαλιάς, δεν έζησε τέτοιες αγκαλιές και αγάπες ο ίδιος. Δεν έζησε με αυτό το χάδι, με αυτή την τρυφερότητα, με τον μπαμπά του, με τη μαμά του. Όχι. Και συνεχίζει η ζωή του, παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου του 1940, πηγαίνει στην Πολυκλινική Αθηνών. Αλλά πριν όμως, να μην παραλείψουμε, ότι αφού επιστρέφει στην Εύβοια, γίνεται από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Πορφύριο τον Τρίτο, γίνεται ιερέας στον Άγιο Χαράλαμπο της Κίνης. Πολύ σημαντικό αυτό και μάλιστα και πνευματικός. Και στην αρχή λέει, και αυτό το θυμάμαι, στην αρχή, επειδή δεν ήξερε πώς να εξομολογεί, προσέξτε, διάβαζε τους κανόνες της Εκκλησίας και ήταν λέει πάρα πολύ αυστηρός. Έβαζε λέει επιτήμια, κανόνες, δύσκολες και ο κόσμος έφευγε, δεν ξαναρχότανε. Ήταν άνθρωποι απλοί, λαϊκοί, μέσα στη βιοπάλη. Τους έβαζε λοιπόν ένα κανόνα δύσκολο για τις αμαρτίες, να κοινωνήσουν μετά από 2 χρόνια, μετά από 3 χρόνια και εξαφανίζονταν οι άνθρωποι. Και μετά σιγά σιγά κατάλαβε ότι χρειάζεται ένας άλλος τρόπος. Ένας άλλος τρόπος. Πηγαίνει λοιπόν και περνάνε 33 χρόνια από τη ζωή του, προσέξτε, στην διακονία στην Ομόνια. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είχαμε δει την προβολή, το υπέροχο αυτό ντοκιμαντέρ, εδώ στο υπόγειο της Παναγίτσας, στην Κυπριάδου, με τη ζωή του. Με τη ζωή του μέσα στα πορνεία, μέσα στη μια από τις πιο δύσκολες περιοχές της πόλης μας, μια περιοχή που θεωρείται μια, ας πούμε, περιοχή των προσφύγων, που προσπαθούν να βρει ο ένας τον άλλον, να έχουν μια οποιαδήποτε περίθαλψη στην Πολυκλινική Αθηνών, που δυστυχώς τώρα έχει κλείσει και είναι πολύ άσχημο αυτό και γίνονται προσπάθειες να ανοίξει. Αυτά λέει τα 33 χρόνια λέει, πέρασαν τόσο γρήγορα, σαν μία μέρα. Γιατί χόρτενε, λέει, από την διακονία των ανθρώπων που ήταν άρρωστοι. Ανέβαινε, τους διάβαζε ευχές, άλλους τους ευχές συγχωρητικές, αλλά και ευχές ανάρρωσης, έτσι. Το 1979 εγκαταστάθηκε στο Μίλεση, με όνειρο να χτίσει ένα μοναστήρι. Και αυτό το μοναστήρι χτίζεται. Σε αυτό το μοναστήρι, σε αυτή το καλυβάκι στο Μίλεση, το γνώρισε ο πατέρας μου, εκεί τον γνώρισα και εγώ. Όταν ήμουν 3-4 χρονών, έχω μια πολύ αμυδρή μνήμη αυτού του καλυβιού με το τζίγκο. Ήταν τιμόροπο ήταν. Και τον Άγιο έτσι λεπτός, εμένα μου φάνηκε ψηλός, γιατί εγώ ήμουν πολύ μικρούλης, τον θυμάμαι έτσι ένα λεπτό και ψηλό, ενώ δεν ήταν ψηλός. Θυμάμαι αυτή την εικόνα. Και εκεί λοιπόν τον γνώρισε ο πατέρας μου. Και προσέξτε, ο Άγιος κοιμήθηκε 2 Δεκεμβρίου, ο πατέρας μου γεννήθηκε 2 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα. Και μάλιστα η ταυτότητα του πάνω γράφει 3 Δεκεμβρίου, αλλά μου είχε πει ο πατέρας ότι ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Συνήθως πολλές φορές γίνονταν λάθη. Μια μέρα μετά, 2 μέρες μετά. Και μου είχε πει ότι και αυτός 2 Δεκεμβρίου είναι τα γενέθλιά του κανονικά. Και τα τελευταία λόγια του Αγίου που ακούσα να βγαίνουν από τα χείλη του ήταν η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, που αγαπούσε πολύ. Το Ιναώσιν εν. 27 Νοεμβρίου του 2013, η Ιερά Σύνοδος τον ανακήρυξε επίσημα Άγιο. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 2 Δεκεμβρίου. Εμείς αυτό που θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα, θα σας κάνει εντύπωση, είναι μια γνωστή φωνούλα. Για να δούμε, θα παίξει. Ελπίζω να παίξει. Και
Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου, ό,τι ακούσαμε είναι από μια ομιλία του αημνήστου Κωνσταντίνου Γανωτή στο Παρεκκλησάκι της Οσίας Ξένης το 2022, στα πλαίσια της Σχολής Γονέων που κάναμε εκεί. Αυτά τα δύο πράγματα, ότι ο Άγιος Πορφύριος εν Αγίω Πνεύματι μιλούσε, διότι δεν είχε ούτε εμπειρία, ούτε γνώση από βιβλία. Δεν είχε διαβάσει για οικογένεια, για γάμο, δεν ήξερε. Αλλά ούτε και από τους γονείς του είχε την εμπειρία της τρυφερότητας, της αγάπης. Έναν πατέρα άγνωστο. Δεν τον είδε ποτέ τον μπαμπά του. Τόσα μικρούλης ήταν όταν έφυγε. Καλώς το Μιχάλη. Καλώς το. Και το άλλο, ότι από τον Άβελ, όπως είπε, μέχρι την εποχή και του πατέρα μου, γι' αυτό λέω ότι έφερε έναν νέο τρόπο ο Άγιος Πορφύριος. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι το κακό πολεμείται με το κακό. Ένα απλό παράδειγμα είναι όταν κάποιος καθηγητής, έχουμε καθηγητές εδώ μέσα. Σίγουρα δεν μπορεί έτσι. Καθηγητές, καθηγήτριες, δάσκαλοι, δασκάλες, νηπιαγωγοί. Μέσα στο γραφείο των καθηγητών, καπνίζουν όλοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα τελευταία, επειδή απαγορεύεται, σε κάθε σχολείο υπάρχει ένα καπνιστήριο στις αυλές, για να μην βλέπουν οι μαθητές, είτε με καλαμωτή κρυμμένο, είτε με plexiglass, όπου μπαίνουν οι καθηγητές για να καπνίσουν. Σωστά. Αλλά οι μαθητές απαγορεύεται. Ούτε στους διαδρόμους, ούτε στην αυλή. Μια φορά λοιπόν ήρθε ένας καθηγητής, με έναν μαθητή από τον Γιακά, στον πατέρα μου, του λέει: τον έπιασα, κύριε Γανωτή, κάπνιζε. Ο μπαμπάς μου ήταν γυμνασιάρχης. Και λέει: και τι θες να του κάνω? Να τον τιμωρήσεις. Λέει: γιατί, κάπνιζε, λέει. Και τον πήρε. Ο πατέρας μου λοιπόν, το μαθητή παράμερο, με τον καθηγητή, ανοίγει την πόρτα του γραφείου των καθηγητών και κάπνιζαν όλες οι καθηγήτριες, λέει. Οι γυναίκες καπνίζουν πιο πολύ. Αλλά ήταν και πιο πολλές οι καθηγήτριες από τους καθηγητές. Και ήταν ντουμάνι μέσα. Και τι κατάλαβε ο πατέρας μου? Κατάλαβε ότι τελικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη, είναι η επιβολή του ισχυρού. Όποιος έχει εξουσία μπορεί και την επιβάλλει. Οι καθηγητές έχουν την εξουσία και την επιβάλλουν. Έτσι δεν είναι? Άρα το προβλημάτισε αυτό. Και το χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές στην ομιλία, ότι τα παιδιά μας
μεγαλώνουν μέσα στις οικογένειές μας και πολλές φορές κάνουμε το ίδιο πράγμα. Εμείς τις αμαρτίες που κάνουμε προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά μας να μην τις κάνουμε. Τις ίδιες αμαρτίες. Ακριβώς τις ίδιες αμαρτίες. Αλλά έχουμε την εξουσία. Το πρέπει να υπακούσει το παιδί γιατί είναι ακόμα παιδί. Ναι, αλλά αυτό δεν εξηγεί την ουσία του προβλήματος. Έτσι δεν είναι. Ένα μικρό παράδειγμα ήταν αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσουμε όπως αρχίζει το βιβλίο «Συμβουλές για την πνευματική ζωή στην οικογένεια», έκτη έκδοση, «Μεταμόρφωση Σωτήρος Μίλεση», «Γάμος και συζυγική ζωή». Μη σας βασανίζει το πρόβλημα να διαλέξετε μεταξύ γάμου και αγαμίας. Αντί να φθείρεστε, προσπαθώντας μάταια να δώσετε εσείς απάντηση για τον εαυτό σας, δώστε όλη την προσπάθειά σας στο να αγαπήσετε ολόψυχα τον Χριστό. Και εκείνος θα σας δώσει στον κατάλληλο χρόνο την απάντηση που ταιριάζει στην ψυχή σας και που θα τη δεχτείτε χωρίς βία και στεναχώρια, αλλά ήσυχα και με ευχαρίστηση. Έτσι θα απαλλαγείτε για πάντα από αυτό το ερώτημα και θα βαθύσετε έναν δρόμο δοξάζοντας το Θεό. Πολλές φορές και εμείς οι πνευματικοί πιέζουμε τα παιδιά να παντρευτούν, να γνωρίσουν, να γνωρίσουν τα αγόρια κορίτσια, τα κορίτσια αγόρια. Έχουμε αυτή την έννοια. Κι όμως είδατε ότι εδώ λέει, δεν κάνει να πιέζεις τον άνθρωπο, αλλά να τον στρέφεις στο να αγαπήσει ολόψυχα τον Χριστό και εκείνος θα τον φωτίσει τι πρέπει να κάνει. Ξέρεις, αυτό που ονομάζουν ευτυχία μέσα στο γάμο υπάρχει, αλλά απαιτεί μια προϋπόθεση. Να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά θα είναι ψυχικά πτωχοί, δεν θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα που θα τους κάνουν δυστυχισμένους. Αυτούς που επιθυμούσαν τον γάμο, ο γέροντας τους προσανατόλιζε στη δημιουργία μιας πραγματικά ευτυχισμένης οικογένειας. Μου αποκάλυψε σχετικά. Ήρθε σε μένα ένας καλός νέος και μου ζήτησε να τον βοηθήσω να κάνει μια χριστιανική οικογένεια. Ο Άγιος τον συμβούλεψε να βρει όχι μια κοπέλα μέσα από την πόλη, αλλά από το χωριό και έξω από την Αθήνα. Να είναι μια αγνή κοπέλα έξω από την Αθήνα. Έκανε υπακοή, την βρήκε λέει, αλλά προσέξτε, μια καλής ψυχής κοπέλα που του άρεσε. Τη ζήτησε σε γάμο, παντρεύτηκαν και το έκανε κάτι παιδιά, κουκλάκια. Τώρα ζουν μια απλή και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Μόνο με τη Θεία Χάρη μπορούν δύο άνθρωποι να ενωθούν πραγματικά. Μέσα από την ευχή ενώνονται μυστικά. Αυτός που αγαπά στέλνει με τρόπο απαλό καλή δύναμη. Έτσι να κάνετε. Σιγά σιγά θα σας επισκέπτεται η χάρις. Θα μπαίνετε μέσα στη χαρά. Θα γίνετε πιο δυνατοί. Οι σχέσεις σας και τα διάφορα προβλήματα θα πάρουν άλλη μορφή. Δεν θα θυμώνετε. Δεν θα εκνευρίζεστε. Δεν θα παρεξηγήσετε. Δεν θα κατακρίνετε. Θα νικάει η αγάπη. Να εργάζεστε και έξω και μέσα στο σπίτι με εγρήγορση. Απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση. Με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Ο άνθρωπος που δίνει την καρδιά του στον Χριστό γίνεται άλλος άνθρωπος. Το ζευγάρι ειρηνεύει. Ανοίγει ο νους τους. Γίνονται σοφοί, έξυπνοι. Τους τα διδάσκει όλα το πνεύμα του Θεού. Αυτή την εμπειρία την είχε. Πρώτη δημοτικού τελείωσε. Στις δυσκολίες δεν τα χάνουν, δεν απελπίζονται, μα προσφεύγουν στον Κύριο που είναι ανάμεσά τους. Ξεπερνούν τα προβλήματα, χωρίς να φθείρονται εσωτερικά. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να κάνουν τους κουτούς για χάρη του Χριστού, διαλέγοντας την σιωπή εν γνώση, για να κερδίσει εν τέλει η αγάπη. Να προσεύχεστε συνεχώς, ακόμα και στο κρεβάτι που κοιμάστε, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Έτσι αγιάζεστε και οι δύο. Οι συμβουλές που μας έδωσε την επόμενη του γάμου ήταν οι εξής. Ας μην καταπιέζει ο ένας τον άλλον. Μην προσπαθήσεις να τις πάρεις στον αέρα. Να την βοηθάς. Να κοινωνάτε κάθε δεύτερη Κυριακή. Όταν ο ένας έχει επιθυμία για τον άλλον, να μην του την αρνείται ο άλλος, αλλά πρόθυμα να δέχεται, γιατί το σώμα σας ανήκει στον άλλον. Αν είναι να κοινωνήσετε την Κυριακή, να έρχεστε σε επαφή μέχρι και την Πέμπτη.
Να λέτε την ευχή και όταν λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», να σκέπτεστε τον άλλον, να αφιερώνετε την ένωσή σας στον Θεό με την ευχή. Οι συζυγικές σχέσεις κάνουν καλό στους συζύγους όταν είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Την παραμονή του γάμου δύο φίλων μας έλεγε «Σε αυτά τα πράγματα, εννοεί τη σαρκική ένωση, δεν πρέπει να νιώθει κανείς ενοχή. Από τη στιγμή που ευλογήθηκε στην Εκκλησία είναι ευλογημένο». Τώρα θα πεις, ύστερα από τόσα πνευματικά, να πάω στην ειδονή του σώματος. Ο Θεός σε όλη του τη δημιουργία έχει βάλει χαρά. Σε αυτό το θέμα, τη δημιουργία παιδιών, ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός με τον Θεό. Και ο Θεός θέλησε να βάλει ειδονή μέσα σε αυτό. Μπαίνεις μέσα στην δημιουργία με αυτό και χαίρεσαι. Όλα αυτά έτσι είναι. Όταν γίνονται με τον νόμο του Θεού και με ευλάβεια. Όλη η δημιουργία του Θεού είναι χαρά. Δεν κάθισε ο Θεός την 7η μέρα και κοίταξε όσα έφτιαξε. Δεν ένιωσε χαρά ο Θεός. Πρέπει πες τους να αισθάνονται ελεύθεροι οι δυο τους. Όταν βλέπω έναν γάμο που γίνεται με το θέλημα του Θεού, πολύ συγκινούμαι. Έτσι τα αισθάνομαι εγώ τα πράγματα. Οι κανόνες της Εκκλησίας για αποχή κατά τις Σαρακοστές και ορισμένες μέρες της εβδομάδας κτλ. Υπάρχουν για να καλλιεργούν αυτήν την αγνότητα, την απλότητα, την ειλικρίνεια, την ελευθερία και την ενότητα με όλη τη δημιουργία. Είναι η ένωση δια της ευλαβίας, επειδή ο άνθρωπος εξέπεσε του αρχαίου κάλους και η φθορά απειλεί. Ο σαρκικός έρωτας μέσα στον γάμο βοηθάει στον πνευματικό. Ο σαρκικός έρωτας βοηθάει στον πνευματικό έρωτα. Είναι δύσκολο να σου το εξηγήσω, αλλά μέσα στο γάμο ο σαρκικός έρωτας γίνεται πνευματικός, μεταβάλλεται. Δεν μπορώ να σου το διατυπώσω. Σιγά σιγά το ζευγάρι ενώνεται πολύ και με το σαρκικό έρωτα και με το πνευματικό. Προχωρεί προς το πνευματικό και στο τέλος μένει αυτός ο πνευματικός και δεν έχει ανάγκη τον σωματικό. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να προχωρήσει πολύ στο πνευματικό. Ο σαρκικός έρωτας δεν είναι μόνο για την τεκνογωνία. Βοηθάει στον πνευματικό έρωτα. Αλλά μέσα στο γάμο με την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Η έξω από το γάμο σχέση αλλάζει σε λίγο και γίνεται βάσανο. Μπερδεύει και βασανίζει τους ανθρώπους. Καλύτερα να μη σε γνώριζα, λένε συχνά. Με ζεμάτισες δηλαδή. Καθώς φτάνουν ο καθένας στην προσωπικότητά τους, προχωρούν, εργάζονται, δημιουργούν και ενώνονται. Και τρελαίνεται ο ένας για τον άλλον, χωρίς να μιλούν και χώρια ακόμα αν είναι. Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Και εδώ λέει, πήγε ένα ζευγάρι το οποίο είχε αποφασίσει, έχοντας κάνει 6 παιδιά, η γυναίκα δεν ήθελε άλλο παιδί και του λέει του άντρα της, κοίταξε, θα ζούμε σαν αδερφάκια από εδώ και πέρα. Συμφωνείς? Ο άντρας λέει, εγώ δεν συμφωνώ. Είναι μέσα από τα περιστατικά του Αγίου Πορφυρίου. Να πάμε στον Άγιο Πορφύριο. Πάμε λοιπόν και λέει η γυναίκα στον Άγιο Πορφύριο. Γέροντα, αποφασίσαμε από εδώ και πέρα να ζήσουμε έτσι αδερφικά, να μην έχουμε καμία επαφή. Και την διακόπτει ο Άγιος Πορφύριος και λέει, γιατί λες αποφασίσαμε, μόνοι σου τα αποφάσισες. Ο άντρας σου λέει, δεν συμφωνεί. Εσύ τι λες? Ο άντρας, εγώ δεν συμφωνώ στα αλήθεια. Και της λέει, μην το κάνετε, λέει, αυτό, γιατί θα πέσει πολύ γκρίνια, λέει, στη σχέση σας. Πολύ γκρίνια. Και η γκρίνια, λέει, θα χαλάσει τη σχέση και με τα παιδιά σας. Και πάνω στην γκρίνια αυτή, θέλω να σας πω ότι πολλές φορές προσπαθώντας οι γονείς που ζουν εκκλησιαστικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους να έχουν πνευματική ζωή, κάνουμε λάθη γιατί τα πιέζουμε πάρα πολύ. Τα πιέζουμε και στην πνευματική ζωή, τα πιέζουμε και στη σχολική τους επίδοση. Ξέρετε τι είναι? Εσύ να νομίζεις ότι βοηθάς το παιδί σου να διαβάζει και να έρχεται το παιδί στην εξομολόγηση και να σου λέει, το μόνο που θέλουν οι γονείς μου από μένα είναι το διάβασμα.
Εσύ να νομίζεις ότι βοηθάς, αλλά από την αγωνία σου και την έννοια που έχεις να περάσεις σε μια σχολή, το μόνο που μεταφέρεις στο παιδί σου είναι το διάβασμα. Επίσης, νομίζω ότι είναι εύκολο να ακούς τα παιδιά στην εξομολόγηση να σου λένε «Δεν αντέχω άλλο μέσα σε αυτό το σπίτι». Και μιλάμε για χριστιανικά σπίτια. Γιατί? Γιατί λέει ο μπαμπάς και η μαμά βρίζονται. Έχουν γκρίνια, μαλώνουν, δεν αντέχω άλλο. Και όμως βλέπουμε ότι ενώ βρίζονται, ενώ μαλώνουν, ενώ έχουν γκρίνια μεταξύ τους, τα παιδιά τα πιέζουν να μην κάνουν αυτές τις αμαρτίες, όπως λέγαμε πριν με το παράδειγμα, με το καπνιστήριο. Και έχουμε επαναπαυμένη τη συνείδησή μας, ότι επειδή τα συμβουλεύουμε σωστά προς τον καλό δρόμο, τα παιδιά μας είναι εντάξει. Τα παιδιά μας έρχονται στην εξομολόγηση και πραγματικά υποφέρουν. Περιμένουν πότε θα γίνουν 18 χρονών για να φύγουν γρήγορα. Και ένα τέτοιο ζευγάρι που πήγε, γιατί πάλι από μέσα από το βιβλίο, αν δεν σας τα διαβάζω όλα, είναι για να γίνουν λίγο πιο ζωντανά, για να κοιταζόμαστε και στα μάτια. Ένα τέτοιο ζευγάρι που πήγε λοιπόν με πολλά προβλήματα, είχαν με την κόρη τους τη μεγάλη, πήγαν στον Άγιο Πορφύριο μαζί με τα παιδιά τους. Και τους λέει ο Άγιος Πορφύριος, αφού άκουσε, γυρνάει στη μάνα και λέει «Εσύ φταίεις». «Εγώ», λέει, «φταίω. Εγώ φταίω που η κόρη μου είναι έτσι, που δεν κάνει αυτό, δεν κάνει το άλλο, που εγώ της τα δίνω όλα, που κάνω αυτό. Εσύ φταίεις», λέει. Επέμενε στο να δείξει ποιος φταίει για την δυστυχία των παιδιών. «Εσύ φταίεις, γιατί», λέει, «μέσα στο σπίτι σου υπάρχει μόνο γκρίνια». Αυτό οι γονείς δεν το βλέπουμε όμως. Δηλαδή, και το παιδί τι είπε? «Έχει δίκιο ο παππούλης», λέει η μαμά. «Θυμάσαι όταν μπαίνεις στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που λες είναι «κάν αυτό, κάνε τ' άλλο». Γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε τ' άλλο? Έναν καλό λόγο», λέει, «από το στόμα σου δεν έχουμε ακούσει». Εδώ μέσα είναι. Έναν καλό λόγο, λέει, «από το στόμα σου δεν έχουμε ακούσει». Φαίνεται ότι τα καλά λογάκια στα παιδιά τα λέμε μέχρι εκεί, 4-5. Μετά που αρχίζουν και πηγαίνουν στο σχολείο και πρέπει να διαβάζουν, τα παιδιά ξεκινάνε μια αφάνταστη καταπίεση, γιατί οι γονείς αγχώνονται και μέσα σε αυτό το άγχος τους ξεχνάνε τη σχέση τους. Τα πιο πολλά διαζύγια, μην σας κάνει εντύπωση, δεν είναι όταν τα παιδιά είναι 4-5 και 6 χρονών, αλλά όταν τελειώνουν το γυμνάσιο. Όταν τα παιδιά μπαίνουν στο λύκειο, εκεί γίνονται. Γιατί? Γιατί σταμάτησαν να ενδιαφέρονται για τη σχέση τους, πέσαν με τα μούτρα πάνω στα παιδιά και δεν πρόλαβαν, πέρασαν τα χρόνια σαν αστραπή και δεν μπόρεσε να κοιτάξει ο ένας τον άλλον. Εγώ είμαι δάσκαλος, έχω την 5η Δημοτικού και έχω πει στους γονείς, στην πρώτη συνάντηση που κάναμε, τους παρακαλώ και τους λέω «σας παρακαλώ, θέλω να με βοηθήσετε. Αν στο σπίτι σας το παιδί ζει μία δύσκολη συνθήκη, συναισθηματικά και ψυχικά, θέλω να με ενημερώνετε. Διότι τα παιδιά δεν αντέχουν την καταπίεση. Δεν μπορείς να κάνεις μάθημα σε ένα παιδί όταν αυτό το παιδί ξέρει ότι ο μπαμπάς χτυπάει τη μαμά ή ότι η μαμά βρίζει τον μπαμπά». Σε μια ομιλία ο πατέρας μου σχολής γονέων, ξέρετε πώς ξεκίνησε. Είπε «είμαι πολύ προβληματισμένος», είχε πάει για ομιλίες στη Γερμανία, «γιατί μόλις γύρισα με ενημέρωσε ένας φίλος ότι στην Ελλάδα είχαμε 200 εγκληματικές ενέργειες στις οικογένειες. 200 περιπτώσεις όπου άντρες χτύπησαν τις γυναίκες τους και οι 100 από αυτές σκοτώθηκαν. Είχαμε λοιπόν 100 γυναικοκτονίες μέσα σε μια χρονιά, 2022. Σε μια χρονιά 100 γυναικοκτονίες. Ήταν, λέει, πολύ στεναχωρημένος λοιπόν ο μπαμπάς και προσπαθούσε να δει τι είναι αυτό το πράγμα που φέρνει τόση μεγάλη κακία μεταξύ των ανθρώπων που γνωρίζονται από έρωτα, που γνωρίζονται από αγάπη και φτάνουν στο γάμο.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος που τον πληροφόρησε, δεν τον γνωρίζω ποιος είναι, του είπε όμως, κύριε Γανωτή, σκεφτείτε και πόσα δεν είναι καταγεγραμμένα περιστατικά. Αυτές οι 200 είναι δηλωμένες. Σκεφτείτε πόσες δεν είναι. Και επίσης, τον ενδιέφερε τον πατέρα μου και έμπαινε στην Ελστάτ και έβρισκε πάρα πολλά στοιχεία. Και για τους θανάτους, για τις γεννήσεις, ήθελε να παρακολουθεί το δημογραφικό ζήτημα, αλλά παρακολουθούσε και τέτοια στατιστικά της βίας στις οικογένειες και επίσης είδε και τα στατιστικά της σεξουαλικής παραβίασης των παιδιών μέσα στις οικογένειες, παρενόχληση των παιδιών από τους γονείς και από συγγενικά πρόσωπα. Τώρα, βαραίνει η συζήτηση. Όλο αυτό όμως τι δείχνει? Δείχνει ότι πηγαίνουμε μόνο με την εξουσία, αυτή που είπαμε στην αρχή. Πιέζουμε τα παιδιά να κάνουν πράγματα, αλλά εμείς μεταξύ μας δεν προοδεύουμε ούτε μισό χιλιοστό. Περνάνε τα χρόνια, δεν αλλάζουμε καθόλου οι γονείς. Σε τίποτα. Για να αλλάξουμε εμείς, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Πρέπει να μπει η χάρη του Θεού μέσα στο σπίτι μας. Πρέπει, λέει, να πέσουμε με τα μούτρα στον Χριστό. Και εδώ λοιπόν είναι καλή η ευκαιρία να διαβάσουμε από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να αλλάξει και να έρθει αυτή η χάρη του Θεού και να τον τρελάνει. Ο Χριστός, λέει, κάθεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και κρούει για να του ανοίξουμε, μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έχει δώσει. Το λέει στην Αποκάλυψη. Είναι τα ίδια τα λόγια του Αγίου Πορφύριου αυτού. «Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσω με προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού». Ο Χριστός είναι ευγενής. Στέκει έξω από τη θύρα της ψυχής μας και χτυπάει απαλά. Αν του ανοίξουμε, θα έλθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτό του, μυστικά, αθόρυβα. Τον Χριστό δεν θα μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω ακριβώς αυτά, είναι μυστήρια. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο. «Νην δε γνώτες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Ούτε μπορούμε να τον αγαπήσουμε αν ο ίδιος δεν μας αγαπήσει. Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο». Ξέρετε τι εννοεί να μας αγαπήσει? Πολλές φορές λέμε «μα του ζητάω και δεν γίνεται τίποτα». «Του ζητάω και δεν γίνεται τίποτα». Πολλές φορές λέμε «να μας αγαπήσει», εννοεί να μας φανερωθεί, να μας γνωρίσει. Δεν του λείπει αγάπη του Θεού για το πλάσμα του, αλλά εννοεί αυτή την προσωπική γνωριμία με τον κάθε άνθρωπο. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητάεις, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός για να έλθει μέσα σου η Θεία Χάρις, αλλά δεν μπορεί να μπει όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιή η δεξιά σου. Είδατε τι είπε σε εκείνον το νέο? Πήγαινε βρες μια αγνή κοπέλα από το χωριό, όχι από την Αθήνα. Γιατί τη το είπε? Γιατί το είπε? Μάλλον για να έχει ταπείνωση, να μην έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς τον Θεό. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για το αηδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πεις πως κάποιος το ακούει, πως κάποιος το επαινεί, κανείς. Πόσο ωραίο και λάιδεμα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαρυγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάρυγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει τον Θεό μυστικά, στεναγμής, αλαλήτης. Σημείων ότι ζει τον Θεό, ενώ τα πάντα ζει και κινείται, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και εξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου,
Τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό, να κάνουμε δηλαδή αυτά που θέλει ο Θεός. Όχι απλώς εύκολο, αλλά ευκολότατο, αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχτούμε το Θείον, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στο Χριστό, το δώσιμο στον κόσμο το πνευματικό. Ούτε μοναξά νιώθει κανείς, ούτε τίποτε. Ζει μέσα σε άλλο κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι η Αγία Γραφή και οι πατέρες καλλιεργούν αυτόν τον θείο έρωτα. Πώς μας ακούγονται αυτά, για να κάνουμε έτσι και ένα διάλογο, πώς μας ακούγονται αυτά? Εδώ βλέπετε ότι όλη την ευθύνη ο Άγιος Πορφύριος, μα όλη την ευθύνη, την έχει πάνω στο ζευγάρι, πάνω στους γονείς. Και σου λέει, αν δεν ζεις πνευματική ζωή, τι περιμένεις από τα παιδιά σου? Αν δεν ζεις τον Χριστό στο σπίτι, γιατί περιμένεις κάτι διαφορετικό, λέει, από βάσανα? Αυτό δεν είπε? Ότι οι γονείς που ζουν πνευματικά, εμείς γιατί δεν το καταλαβαίνουμε έτσι πολύ καλά αυτό? Γιατί κάνουμε αυτό που έλεγε πολλές φορές ο πατέρας μου, αποθεώνουμε τα προβλήματά μας. Τα θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτά τα προβλήματα, ξέρετε τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι το πρόβλημα για το οικόπεδο, για μια ιδιοκτησία μας. Μπορεί να είναι το πρόβλημα για το πανεπιστήμιο του παιδιού μας, για το μεταπτυχιακό. Μπορεί να είναι το πρόβλημα με το γείτονα που μας αδίκησε. Είναι πολύ μεγάλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα μας τρώνε όλη την ικμάδα, την ζωντάνια της ψυχής και δεν μας μένει η καρδιά για τον Χριστό. Γιατί για να αγαπήσεις τον Χριστό, έτσι όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, πρώτον πρέπει να είσαι ταπεινός. Για να είσαι ταπεινός όμως, πρέπει αυτά τα προβλήματα να μην τα θεωρείς μεγάλα, να τα θεωρείς σαν δώρα Θεού. Ακόμα και μια αρρώστια. Να πάμε λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο ο Άγιος Πορφύριος αντιμετώπιζε την ασθένεια. Ευχαριστώ το Θεό που έδωσε πολλές αρρώστιες σε μένα. Πολλές φορές του λέω, Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Η υπόφυση είναι πίσω από το μάτι. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω, πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Είδατε τη γλώσσα μου πώς είναι? Έχει μεγαλώσει. Δεν είναι όπως ήταν. Είναι και αυτό από τον καρκίνο που έχω στο κεφάλι. Και όσο πάω θα γίνομαι χειρότερα. Θα μεγαλώσει κι άλλο. Θα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Πονάω πολύ, υποφέρω. Αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Είμαι αμαρτωλός. Και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, έναν καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη Του και να Τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Την αρρώστια τη ζητούσα για άσκηση. Όπως άλλοι κάνουν μετάνοιες και άλλοι άλλες ασκήσεις, εγώ ζητούσα για την αγάπη του Θεού αρρώστια. Σκεφτόμουν ότι όταν πονάει το σώμα, θα προσεύχομαι με περισσότερη αγάπη στο Θεό. Η ψυχή μου θα στρέφεται με νοσταλγία σε εκείνον. Για μεγάλο διάστημα έκανα αυτή την προσευχή, αλλά ο γέροντας μου είπε ότι αυτό είναι εγωισμός και ότι έτσι εκβιάζω τον Θεό. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Έτσι δεν την συνέχισα. Τι ωραία η υπακοή. Δείτε όμως που ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την αρρώστια μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω.
για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Οι πόνοι που έχω από τις αρρώσκες δεν είναι πόνοι. Αυτοί απασχολούν τον σώμα, δεν τους δίνω σημασία. Έχω την παιδεία του Θεού, όν γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Οι αρρώσκες μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης Του και με τη δική Του τη χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο? Αυτά, λέει, που μου αποκαλύπτει μέσα από το διορατικό χάρισμα που είχε, με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάριτος του Θεού, δεν είναι τίποτα δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα, φάνηκα ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μια στιγμή δεν την άφησα. Ίσως ο Θεός μου δώσει τη βοήθειά Του για να δοθώ στην αγάπη Του. Αυτή είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι η ταπείνωση. Πριν περάσουμε τώρα στα λογάκια του περί της αγωγής των παιδιών, που είναι και ο πυρήνας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήθελα, αν μπορούμε, να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτά που ακούσαμε, να δούμε κατά πόσο αυτά είναι μια πραγματικότητα στη ζωή μας, χωρίς να ντρεπόμαστε. Όλοι μαζί να δούμε τι στα αλήθεια ισχύει, τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να πούμε τι γίνεται μέσα στο σπίτι μας, αλλά μπορούμε να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας. Θέλετε? Θυμάμαι στην πρώτη σχολή γονέων, είχαμε πει οι γονείς να κάνουν ερωτήματα και να τα γράψω σε ένα χαρτάκι ανώνυμα. Δεν έγραψε κανείς τίποτα την πρώτη. Και έψαξα και βρήκα από φίλους, από συναδέλφους σε σχολείο που ήξεραν ότι δεν θα είναι παρόντες στην ομιλία και μου έδωσαν τις δικές τους ερωτήσεις. Και η πρώτη σχολή γονέων έγινε με δανεικά ερωτήματα. Στη δεύτερη έγινε χαμός. Στην τρίτη χαμός. 12 ερωτήματα. Πού να προλάβει να τα απαντήσει όλα? Είναι αυτό, πολλές φορές στην αρχή έχουμε μία έτσι συστολή, ντρεπόμαστε. Αλλά αν κάποιος θέλει, μπορούμε να μιλήσουμε. Έτσι, αν κάποιος θέλει να μιλήσουμε, έτσι, και γονείς έχουμε εδώ, και παιδιά που σκέφτονται το γάμο, και παιδιά που μόλις παντρεύτηκαν, και μικροί και μεγάλοι. Θέλετε? Είναι δύσκολο, ε, είναι δύσκολο.